Και επειδή βλέπω ότι τη αρέσει με την τηλεόραση, με όλα αυτά, λέω τότε μέσα από τη τηλεόραση θα σε πλησιάσω. Να δει τους γονείς μου. Όσο είναι ζωντανή. Τίποτα άλλο δεν θα ήθελα. Να τη δουν από κοντά, να μιλήσω. Να σας πω κάτι, παιδιά, μάλιστα. Γιατί νευριάζω κιόλας. Και εγώ όταν νευριάζω δεν μπορώ να το κρατήσω. Για πες. Απορώ γιατί ένας άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι από τη στιγμή που σε έχουν βγάλει από τη ζωή τους, έχουν κάνει τις επιλογές τους, πρέπει όταν αποφασίσουν εκείνοι, γιατί το συγκινησιακό τους είναι τόσο έντονο και γιατί θέλουν, πρέπει εσύ να είσαι εκεί. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος λόγος. Ο καθένας με τις επιλογές του στείνει ακριβώς τον τρόπο που θέλει να ζήσει. Δεν μπορεί κανένας, ας πούμε, να πει για ένα παιδί το οποίο για τους χι λόγους το δώσανε σε μια άλλη οικογένεια, δεν είναι κανένα αίμα να μιλήσει ότι ξαφνικά μου λείπει η μάνα μου, λείπει η μάνα μου. Και εγώ σύμφωνο πολύ. Επίσης, η προσέγγιση αυτή, νομίζω εγώ, μπορεί να είναι αστείο, ότι είναι λίγο εκβιαστικό. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.